Φίλες, φίλοι υποψήφοι, γεια σας. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών με το μάθημα της ιστορίας. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα διαγώνισμα αρκετά εύκολο, έκρυπε βέβαια και τις παγίδες. Ας δούμε από κοντά τις απαντήσεις. Αναφορικά με το θέμα α και τους ορισμούς, παιδινή, σελίδα σχολικού βιβλίου 77, μέσα στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 συγκροτήθηκαν έως μικροκαλλιεργητές. Από την ίδια σελίδα λίγο πιο κάτω, ο λαός μέχρι παρατάξεων. Ομάδα Ιαπώνων, σελίδα σχολικού βιβλίου 86, το μοναδικό έως διαλύθηκε το 1908. Ο τρίτος ορισμός, το Λαϊκό Κόμμα, σελίδα σχολικού βιβλίου 93, στα μέσα του 1910 έως στους φιλελευθέρους. Θέμα α2, α σωστό, β λάθος, γ σωστό, δ σωστό, ε λάθος. Θέμα β1, σελίδα σχολικού βιβλίου 26-27, με την ίδρυση του ανεξάρτητου έως ειδικών κοινωνικών ομάδων. Θέμα β2, σελίδα σχολικού βιβλίου 104-105 και κατά την περίοδο αυτή 1923-1928 έως δεύτερο νομοθετικό σώμα. Περνάμε στην δεύτερη ομάδα. Θέμα γ1, σελίδα σχολικού βιβλίου 53, το 1927 έως ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα στις 14 Μαΐου του 1928, όπως πληροφορούμαστε από το παράθεμα. Πολύ γρήγορα πέτυχε σταθερές ισοτιμίες έως εθνικού νομίσματος σε χρυσό. Δηλαδή, η δραχμή συνδέθηκε με την αγγλική λίρα, νόμισμα χρυσής βάσης. Η δυνατότητα να μετατρέψει μέσω της τράπεζας ο πολίτης τις δραχμές της σε λίρες με ορισμένους περιορισμούς αποτέλεσε καινοτομία. Η εφαρμογή του χρυσού κανόνα συναλλάγματος οδηγούσε στην εξάρτηση της χώρας από τις διακυμάνσεις των διεθνών συναλλαγών. Η επιτυχία αυτή οδήγησε έως το 1929. Στο β' υποερώτημα, από το σχολικό βιβλίο σελίδα 54, οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης έως των εξωτερικών δανείων. Πράγματι, από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 1931 έως τον Απρίλιο του 1932, η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος εργάστηκαν για να αποφύγουν την ελεύθερη μετατρεψιμότητα της δραχμής, δηλαδή την εφαρμογή του χρυσού κανόνα, και αυτό γιατί η αναπόφευκτη υποτίμηση της δραχμής οδηγούσε σε αδυναμία αποπληρωμής των ξένων δανείων. Έτσι εγκαινιάστηκε έως οικονομικές συμφωνίες. Στην πράξη, η εφαρμογή των περιορισμών πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Έτσι, οι μεγάλοι βιομήχανοι είχαν την ευχέρεια να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό πριν επιβληθούν οι περιορισμοί, γεγονός που στιγμάτισε τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, Αλέξανδρο Διομήδη, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο δισταγμός της κυβέρνησης για άρση της μετατρεψιμότητας, λόγω του κολλήματος της κυρίαρχης οικονομικής σκέψης. Και στο εξωτερικό εμπόριο έως θετικά στοιχεία. Περνάμε στο θέμα Δ1 υποερώτημα Α, από τη σελίδα σχολικού βιβλίου διάσπαρτα σελίδες 66, 67, 68, σε αντίθεση με έως σταθερές πολιτικές θέσεις. Ωστόσο, στα 11 χρόνια παρουσίας του υποστήριξε διαφορετικές απόψεις για την ύπαρξη συντάγματος, ανάλογα με τις σχέσεις που διατηρούσε με τη Βασιλεία, όπως πληροφορούμαστε από το κείμενο Α, η ομοιότητα με τα δύο χριστιανικά έως χριστιανικό δόγμα. Το κόμμα παρουσίαζε τη Ρωσία ως υπερασπιστή των εθνικών διεκδικήσεων, αρρωγός σε αυτήν την θέση υπήρξε η εφημερίδα Αιών, με βάση το κείμενο Β. Επίσης, στον ελληνικό λαό είχε μείνει ζωντανή η ανάμνηση των ορλοφικών και των προνομίων της συνθήκης του Κιουτσού Καϊναρτζή. Οι στενοί εμπορικοί δεσμοί με την τσαρική αυτοκρατορία συντηρούσαν την ελπίδα για απελευθέρωση των Ελλήνων, με βάση το κείμενο Β.
Χαρακτηριστικό του Ρωσικού κόμματος έως κυρίαρχης αντιλήψης των μελών του και το ιδιαίτερο πρόβλημα έως έντονη αντιπολίτευση. Η θέση του κόμματος παρέμενε σταθερή στην υπεράσπιση του ορθόδοξου δόγματος και των εξουσιών που έπρεπε να κατέχει η Εκκλησία στα πλαίσια του κράτους με βάση το κείμενο Α. Επιπλέον ο συντηρητικός προσανατολισμός ήταν έκδηλος, όπως γίνεται φανερό, από τις δηλώσεις του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη κατά του Συντάγματος, κείμενο Β. Τέλος, στο επερώτημα Β, από τις σελίδες του σχολικού βιβλίου 66-67, προκειμένου να προσεγγίσει έως συνεργάστηκαν στην ψήφιση συνταγμάτων, οι οπαδοί του Ρωσικού κόμματος, προερχόμενοι από τις λαϊκές τάξεις και υποκινούμενοι από βαθύτατο θρησκευτικό αίσθημα, υποστήριζαν στεναρά το κόμμα, αδιάφορα από τη θέση του στην πολιτική σκηνή της χώρας. Αυτά σχετικά με το μάθημα της ιστορίας προσανατολισμού.